Νέο περιστατικό κλοπής στο Παγνί σημειώθηκε χθες βράδυ, οπότε υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στο νοσοκομείο. 26χρονος Ρωμά βούτυξε 3 κινητά τηλέφωνα ασθενών από την καρδιολογική κλινική, ενώ στη συνέχεια έσπασε την πόρτα στο τμήμα σπυρομέτρησης στο υπόγειο, αφαιρώντας 2 φορητά σπυρόμετρα. Για κακή του τύχη, η δράση του έγινε αντιληπτή από τους πολίτες, οι οποίοι το κυνήγησαν στο νοσοκομείο. Έγινε προσπάθεια κλοπής κάποιων μηχανημάτων στο υπόγειο του νοσοκομείου, σπυρομέτρηση, και έγινε μια προσπάθεια να κλαπούν ήδη ατομικά από κάποιους ασθενείς στην καρδιολογική κλινική. Μέσα στο χώρο του νοσοκομείου τα κρούσματα ήταν σε θαλάμους νοσηλείας. Δεν είχαμε τέτοιου είδους κρούσματα εξειδικευμένα σε ιατρία που να αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Έχει βέβαια προσοχή, είναι δυνατόν να μπει σε τέτοιο κτίριο τόσοι μακρυσιάριδες που υπάρχουν. Προσέχω πάντα, παντού προσέχω, όχι μόνο στο νοσοκομείο, παντού προσέχω. Και στον δρόμο περπατώ προσέχω. Όπου υπάρχει συνωστισμός, νοσοκομεία, αρχαιολογική χώρη, μουσεία, μετρό, ναι, το πρόβλημα είναι έντονο. Πριν μερικά χρόνια ήμουν στο μετρό και μου είχα πάρει 800 ευρώ από την τσέπη. Και είχα ένα σφιχτό τζιν, τώρα πώς θα τα πήρα δεν ξέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην προσπάθειά του να διαφύγει, άφησε στα ΤΕΠ τα σπυρόμετρα που είχε αφαιρέσει και επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του. Από τη βιασύνη του, τράκαρε το όχημά του στο πάρκινγκ με άνδρες της άμεσης δράσης να τον εντοπίζουν στις 4.30 τα ξημερώματα στην περιοχή του Γιώφυρου. Ο 26χρονος συνελήφθη, ενώ τα κλοπημαία, 3 κινητά τηλέφωνα, αποδόθηκαν στους ασθενείς. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου. Είναι αποτέλεσμα της μικροεγκληματικότητας που υπάρχει σε όλη την κοινωνία. Κάνουμε το κάθε τι σαν εργαζόμενοι να τα αποτρέπουμε. Το τελευταίο διάστημα μετά τα μέτρα της αυξημένης φύλαξης αλλά και των καμερών είχαν μειωθεί, γιατί ήταν πάρα πολλά, αλλά αφορούσαν αυτοκίνητα στο πάρκινγκ, εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου και άλλα. Ουσιαστικά ζητάμε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για να στελεχωθεί αυτό το τμήμα και να μπορεί να διαφυλαχτεί το νοσοκομείο από οποιοδήποτε κακόβουλο. Πολίτες έχουν τα μάτια τους 14 για να μην πέσουν θύματα των μακρυχιαρίδων, οι οποίοι βάζουν στο μάτι πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα, βενζίνη οχημάτων μέχρι ιατρικά μηχανήματα. Είχα παρκάρει στο τρίτο κτίριο από πίσω και έσπασαν το αυτοκίνητο, που πήραν το κασετόφωνο και διάφορα άλλα προσωπικά αντικείμενα που είχα μέσα. Φυσικά δεν βρέθηκε τίποτα. Δεν μου έχει συμβεί κάτι. Έχω νοσηλευτεί, αλλά ακούω και εγώ τέτοια περιστατικά και είμαι πιο προσεκτική.